κανείς να ευχηθεί στο Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας τις προηγούμενες μέρες. Ο παρουσιαστής της ψυχαγωγικής εκπομπής βρέθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος φάνηκε από την πρώτη στιγμή δυνατός και γενναίος σε αυτή την ξαφνική περιπέτεια της υγείας του και δεν έχασε στιγμή το κέφι του και το χαμογελό του. Τη στιγμή, μάλιστα, που πριν από λίγο καιρό και η σύζυγός του, Αθηνά Τσιλίρα, με την οποία είναι ζευγάρι 26 χρόνια, πέρασε πολύ δύσκολα με τη δική της υγεία. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα το παλέψω. Ό,τι και να γίνει. Δεν θα κλαίω, δεν θα στενοχωριέμαι. Θα είναι ένα πράγμα το οποίο βέβαια με βοήθησε το γεγονός ότι ήξερα ότι από τη στιγμή που έκανα χειρουργείο δεν υπήρχε καρκίνος επάνω μου. Αυτό ήταν μεγάλο. Μου έδινε πολύ κουράγιο. Αλλά παρόλα αυτά, όλη την περίοδο των χημειοθεραπείων και των ακτινοβολιών, είπα ότι αυτό θα αφιερώσω 2-3 χρόνια και μετά τέλος. Το ίδιο κέφι και χαμόγελο διατηρεί και στην εκπομπή του, η οποία τον τελευταίο καιρό και έπειτα από τις εξελίξεις στην κρατική τηλεόραση φέρεται να έχει δεχτεί κρούση από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ήρθε η ώρα να πάρουμε κι εμείς τη βάρκα μας, να πάρουμε το μαγιό μας, να πάρουμε το ραδιοφωνάκι μας, να πάρουμε το νοματιόν μας, να πέσουμε στη θάλασσα και όπου μας βγάλει. Κάπου θα μας βγάλει τόσα νησάκια που έχουμε. Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο Sky και ο Antenna, με τον δεύτερο να έχει ένα προβάδισμα. Προτεραιότητα του Σπύρου Παπαδόπουλου είναι να βγει από το νοσοκομείο και αφού αισθανθεί καλά, θα έρθει και εκείνο σε επικοινωνία με το σταθμό του Αμαρουσίου, με τον οποίο διατηρεί πάντα θερμές σχέσεις από την εποχή του Φαντάστικο, του σοου που παρουσίαζε με τη Βίκη Κουλιανού. Η φήμη του καθαρού, έντιμου και καλού συνεργάτη που έχει ηθοποιός είναι ένα ισχυρό ατού για να προχωρήσει το φλερτ σε γάμο και να καλύψει το κενό στη σαββατιάτικη βραδινή ζώνη του Αντένα. Βλέποντας μάλιστα ότι δεν του βγήκε ένα τύπου στην υγειά μας με το sold out, ο Αντένα θέλει να προχωρήσει με το αυθεντικό προϊόν που και νούμερα τηλεθέασης έχει και καλό προϊόν είναι. Η πρώτη συζήτηση, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, έγινε σε καλό κλίμα μεταξύ της εταιρείας παραγωγής και του Γιάννη Λάτσιου. Το θετικό με τον Αντένα είναι ότι εκπέμπει στην ομογένεια και αυτό είναι κάτι που θέλει να διατηρήσει η εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες από Ανταχού. Το ΑΚΑΘΗ είναι το κόστος παραγωγής. Κάθε επεισόδιο κοστίζει 37.000 ευρώ μαζί με την αμοιβή του παρουσιαστή. Αυτό θέλει να το μειώσει ο Αντένα, γεγονός που προκαλεί ένα προβληματισμό γιατί η εκπομπή είναι 3 με 3,5 ώρες και είναι μια παραγωγή που εκτός από τους καλλιτέχνες φιλοξενεί μουσικά συγκροτήματα από την περιφέρεια, χορευτές και πολύ προσωπικό. Και αυτό το γεγονός δεν γίνεται να μην το γιορτάσουμε βεβαίως. Και πώς να το γιορτάσουμε? Με νέους και όμορφους και χαρούμενους ανθρώπους και με ωραία τραγούδια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Αν τελικά συμφωνήσουν, το σκηνικό θα κρατήσει το χαρακτήρα του με τα ρεμπέτικα στοιχεία, αλλά θα υποστεί ένα γερό lifting. Και από εκεί και πέρα θα ανοίξει η εκπομπή και σε πιο νεανικά κοινά, φιλοξενώντας νεότερους καλλιτέχνες και νεανικά ρεύματα μουσικής. Έλα που αρέσει ο βλάστης στις γυναίκες. Αρέσει ο βλάστης στις γυναίκες. Εγώ να δεις πώς αρέσει στις γυναίκες. Αλλά μην κοιτάς που είμαι πατρεμένος και συγκρατιέμαι. Όλα αυτά όμως θα γίνουν πράξη μόλις αισθανθεί καλά ο Σπύρος Παπαδόπουλος και με το καλό επιστρέψει.